played a perfect game to my perfect Homburg game, because our defense was very good starting to the first minute until the last. We played aggressive, we made good rotation in defense, we didn't let find easy shot to the scorer players, and we ran for the fast break point. Even on the first half, we had a lot of chance to break with most defense point, but we made 10 turnovers in the fast break. Second half, again, it was same, so I am so disappointed for the hustle and to take serious the game, because in Europe, so every game is dangerous. If you think that this team last week lost on the last minute against Barcelona, it's a very important victory. Πιστεύω σε ευρωλυγή σου ότι παίξαμε καταπληκτικά σήμερα, ειδικά στην άμυνά μας ήταν πάρα πολύ καλή από την αρχή του παιχνιδιού μέχρι το τέλος. Ήμασταν σκληροί, επιθετικοί, κάναμε rotation στην άμυνά μας, δεν δώσαμε την ευκαιρία στην Βιλερμπάν να σκοράρει εύκολους πόντους. Κερδίσαμε και μάλιστα πολλούς πόντους στον εφημεδιασμό. Θα μπορούσαμε να έχουμε και μεγαλύτερη διαφορά στο πρώτο ημίχρονο, εκεί που όμως κάναμε 10 λάθη. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε ακριβώς την ίδια ενέργεια, παλέψαμε στο παρκέ. Ήταν ένα σημαντικό και σοβαρό παιχνίδι για μας, γιατί κάθε παιχνίδι στη EuroLeague είναι επικίνδυνο. Δεν πρέπει να υποτιμήσει τον αντίπαλο, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι η Villeurbanne είχε ένα καταπληκτικό παιχνίδι με την Μπαρσελόνα τις προηγούμενες μέρες. Υπάρχει μια ερώτηση εδώ. Κότσου, καλησπέρα και συγχαρητήρια. Λίγες ημέρες πριν σε αυτήν εδώ την αίθουσα, είχατε πει ότι περιμένετε από τον αρχηγό τον Κώστα Σλούκα και την ομάδα να σας δώσει ένα σήμα για να μιλήσετε ξανά για Final Four, για τους μεγάλους στόχους του και ο Παναθηναϊκός. Αισθάνεστε ότι αυτό το σήμα η ομάδα σας το έχει δώσει πλέον? Ευχαριστώ. About this year's Final Four. Do you feel that the players have said so until now? Let's see the half of the first regular season. Let's see the half of the regular season. Κώστα, καλησπέρα. Μετά τα πρώτα αναγνωριστικά παιχνίδια της σεζόν και μετά την πρώτη διαβολοβδομάδα, είδαμε ξαφνικά μια βελτίωση σε όλους των της ομάδας και σε άμυνα και σε επίθεση. Πόσο ικανοποιημένος είναι στο χρονικό διάστημα που μιλάμε και τι περιμένει ενώ στις συνέχειες? Well, considering all the games that we've played so far, we've seen a big improvement in both defense and offense. How satisfied are you with that? What do you expect in the future? Of course, so this game was not easy game, but we have a team like a roster is not on the first level in the EuroLeague standings. So to make a comment after this game is difficult. But generally, I saw that every day we improve to our game and our new players. Understand to our system, and we understood like a staff they will play. So I believe that, especially in the last games, all our new players get starting to Lorenzo Brown gave us a big contribution, and also experienced players like Lucas, they take shape, they start to play their game, and I think that now everybody is more clean in their mind that we can play all together this very good basketball. Φυσικά, σίγουρα και αυτό το πρώτο παιχνίδι δεν ήταν ένα εύκολο παιχνίδι. Αν σκεφτεί κανείς ότι το ρόστερ της Villeurbanne είναι πολύ ποιοτικό και είναι από τα καλύτερα της EuroLeague. Οπότε, σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι ναι, κάθε μέρα βελτιωνόμαστε. Πλέον όλοι οι νέοι παίκτες καταλαβαίνουν το σύστημα του παιχνιδιού που θέλουμε να παίξουμε. Ακόμα και το προπονητικό staff
έχει βοηθήσει τους νέους παίκτες έτσι ώστε να ενσωματωθούν. Ειδικά στα τελευταία παιχνίδια όλοι οι καινούργοι παίκτες συνεισφέρουν σημαντικά και στην άμυνα και στην επίθεση και οι πιο έμπειροι όπως ο Λούκας αποκτούν φόρμα, ρυθμό, έτσι ο καθένας είναι πολύ ξεκάθαρο στο μυαλό του καθενός τι πρέπει να κάνουν και πώς πρέπει να παίξουν.